μία απίστευτη συνέντευξη παρέθεσε ο εναποστρατεία Τούρκος επιτελάρχης Τζιχάτ Γιαϊτζή, ξεπερνώντας τα όρια της προκλητικότητας και αγγίζοντας την παράνοια. Ο Γιαϊτζή έδωσε μία μακροσκελή συνέντευξη στην τουρκική εφημερίδα Milli Gazet, στην οποία και φαίνεται να δίνει ρεσιτάλ παραλογισμού. Μεταξύ άλλων, ο πρώην επιτελάρχης της γειτονικής χώρας είπε ότι η Τουρκία θα πρέπει να αφήσει την αμυντική πολιτική απέναντι στην Αθήνα και να βγει στην επίθεση. Συμπληρώνοντας τις απίστευτες δηλώσεις του Γιαϊτζή, ο δημοσιογράφος όχι απλά έκανε μια τεράστια συνέντευξη που μόνος της σκοπός ήταν να επιτεθεί ο συνομιλητής του στη χώρα μας, αλλά ακολούθησε ακριβώς την ίδια προκλητική γραμμή, φτάνοντας στο σημείο να αποκαλέσει κατεχόμενα νησιά τα νησιά του Αιγαίου που σύμφωνα με την Τουρκία θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα. Ο Γιαϊτζή κάνει επίσης λόγο για μαξιμαλισμό της Ελλάδας, προσπάθεια εξάλληψης των Τουρκοκυπρίων. Αναφέρεται στην απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως γενοκτονία και επεκτατισμό και μάλιστα αναφερόμενος στη μεγάλη ιδέα, μας κατηγόρησε ούτε καν ότι θέλουμε, αλλά ότι έχουμε κιόλας σχεδιάσει να καταλάβουμε τη Μικρά Ασία. Συγκεκριμένα, πάνω σε αυτό είπε: «Η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπριοι διεξάγουν διπλωματία σύμφωνα με το στόχο της μεγάλης ιδέας. Στόχος τους είναι να συνδέσουν την Κύπρο με την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Η ελληνοποίηση της Κύπρου. Τι να διαπραγματευτούμε μαζί τους? Ο οπλισμός και η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου έχει τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την εισβολή στη Δυτική Ανατολία. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr. Thank you.